Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο γυναικών και είναι αφιερωμένη στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Είναι η ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών. Μαζί μας για να μιλήσουμε, για να γνωρίσουμε την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, έχουμε τον προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, τον Παναγιώτη Χιώτη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζαφυρίου. Και την αρχηγό της ομάδας, την Αναστασία Λάζαρη. Καλησπέρα. Αναστασία, καλησπέρα. Λοιπόν, coach, να ξεκινήσω με την αρχηγό. Βεβαίως. Αναστασία, ξεκινήσατε φέτος την προετοιμασία, κάνατε και τα φιλικά. Καλησπέρα. Και λίγο πριν την πρώτη αγωνιστική, ήρθε η διακοπή. Ήρθε η διακοπή, η αδράνεια. Εντάξει, απογοητευτήκαμε, αλλά βαθιά εγώ προσωπικά το περίμενα βάσει τη κατάσταση. Εντάξει, δεν ήταν απρόπτο, το περιμέναμε, το έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε, εντάξει. Πώς είναι, Αναστασία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κοντά στους 4 μήνες και, που δεν μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς, έτσι, να είσαι, ναι, να πας στο γήπεδο, στην προπόνηση. Έτσι. Δεν είναι ούτε θέμα τραυματισμού, ούτε θέμα ομάδας, είναι θέμα, μας έχουν κλείσει και τα γήπεδα. Δηλαδή, δεν έχεις πουθενά να παίξεις, δεν έχεις έτσι να προπονηθείς. Είναι δύσκολα, πρέπει σαν αθλήτριες και αθλητές να βρούμε άλλα μέσα να προπονηθούμε, να κρατήσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Εντάξει. Αλλά προσαρμοζόμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι σε νέες συνθήκες και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Coach, ξεκινήσατε φέτος με στόχο. Στόχος μας ήταν σοβαρός στόχος. Με τα κορίτσια είχαμε βάλει μια μικρή δέσμευση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι από την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Υπήρχε προσήλωση και από την αρχή της προετοιμασίας φάνηκε και από τα φιλικά ότι η ομάδα πλέον πατούσε πολύ γερά στα πόδια της σε σύγκριση με την περσινή χρονιά που ήταν μια μεταβατική περίοδος από την προπέρσινη ουσιαστικά χρονιά. Άρα είχαμε αρκετά πράγματα για να διορθώσουμε, πράγματα που φαινόντουσαν πλέον στο κήπεδο είχαν αρχίσει να λειτουργούν. Ο στόχος ουσιαστικά ήταν το καλύτερο. Το καλύτερο για μας βεβαίως είναι η Α' Εθνική. Οπότε αυτός ήταν ο βασικός στόχος στο πίσω μέρος όλων μας. Πάντα ξεκινάς με κάτι το οποίο θέλεις να το πετύχεις και βεβαίως μέσα στο γήπεδο προσπαθείς να αποδείξεις ότι έχεις πετύχει πράγματα μέσα στην προπόνηση και τα βγαίνεις στο γήπεδο για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό τελικά που έχεις βάλει. Τώρα βγήκε μια απόφαση, έχουν για έναρξη των προπονήσεων στην Α' Εθνική Γυναικών και έναρξη πρωταθλήματος 4 Απριλίου. Πιστεύεις ότι μετά την Α' Εθνική Γυναικών πρέπει να ακολουθήσει και η Β' και η Γ' Εθνική Γυναικών? Θέλετε εσείς να ξεκινήσετε, να αρχίσουν οι προπονήσεις, οι αγώνες? Εμείς είμαστε θηρία στο κλουβί που λέμε μια φορά, χαριτολογώντας. Αυτό που αφουγκράζομαι και προσωπικά από τη δική μου την πλευρά, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα τα κορίτσια, είναι ότι θέλουμε ένα αγωνίως να έχουμε στο γήπεδο. Οι 4,5 και πλέον μήνες που βρισκόμαστε εκτός γηπέδων είναι 2 καλοκαίρια. Αν σκεφτείτε ότι αν τελειώναν, ας πούμε, τα πρωταθλήματα και τις υποχρεώσεις κάθε γωνιά προς τα τέλη Ιουνίου, άρα Ιούλιο-Αύγουστο σχεδόν καθόμασταν, θεωρητικά πάντα. Άρα 2 μήνες ήταν και το καλοκαίρι μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε 4,5 μήνες άπραγοι, σε εισαγωγικά, γιατί κάνουμε πραγματάκια, αλλά δεν είναι τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε μέσα στα γήπεδα. Μας λείπει πάρα πολύ η επαφή με το ποδόσφαιρο, με την μπάλα κυρίως, γιατί τώρα το να κάνουμε ψυχή κατάσταση, δύναμη κορμού ή κάποια άλλα πράγματα σε άλλα αθλήματα είναι πράγματα τα οποία, okay, μας βοηθάνε σε ένα επίπεδο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το οποίο εμείς μας αρέσει να κάνουμε. Οπότε βεβαίως θέλουμε να ξεκινήσουμε. Θα έπρεπε ενδεχομένως να είχαμε ξεκινήσει και εμείς νωρίτερα τις προπονήσεις. Ακολουθούμε βέβαια τα πρωτόκολλα, ό,τι μας λένε οι άνθρωποι της ΕΠΟ, ώστε να μπορούμε και εμείς να είμαστε πρώτα απ' όλα υγιείς, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα από μόνοι μας. Αν καλώς των εχόντων πραγμάτων η Α' Εθνική ξεκινήσει 4 Απριλίου, για μένα η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή το 11-12 Απριλίου, θα ήταν μια καλή ημερομηνία έναρξης των προπονήσεων και για την Β' και για την Γ' Εθνική, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε και σε ένα ρυθμό και μετά το Πάσχα, ανάλογα βέβαια το τι προβλέπει η ΕΠΟ, αν μπορεί ή όχι, να μας βάλει και εμάς μέσα στο γήπεδο και να παίξουμε το πρωτάθλημά μας. Τώρα είναι ενός γύρου συνολικό ολόκληρο πρωτάθλημα ή οτιδήποτε, εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε στο γήπεδο και να αθλούμαστε και να παίζουμε. Αναστασία, εσύ θες να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, να ανοίξουν? Αν δεν σου λείψει κάτι, δεν καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό σου είναι.
Και η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη καραντίνα που ήρθε έτσι το σοκ, δεν άντεχα ένα μήνα, δύο μήνες. Τώρα πάει πολύ καιρό. Με τα υπόλοιπα κορίτσια, με τις συμπαίκτριές όπου μιλάς, τι σου λένε κι αυτό. Το ίδιο αίσθημα, ακριβώς. Θέλουμε να γυρίσουμε οπωσδήποτε οι προπονήσεις και εντάξει, το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τα διαδικαστικά και όλα αυτά μπορεί να τραβήξουν παραπάνω χρόνο, αλλά οι προπονήσεις μας χρειάζονται. Μας χρειάζονται. Και ψυχολογικά και μας χρειάζονται. Coach, είναι η δεύτερη σου σεζόν που δεν ίσχυσε ακόμα η σεζόν στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Πες μας έτσι δύο λόγια για σένα. Σε ποιες ομάδες υπήρξες πρώτον αγωνίστηκες ως ποδοσφαιριστής και μετά την προπονητική σου διαδρομή μέχρι το τώρα στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Πολύ ωραία. Όσον αφορά το θέμα του ποδοσφαίρου, πρώτα απ' όλα από μικρό παιδί είχαμε τη δυνατότητα μεγαλώνοντας σε περιοχές οι οποίες υπήρχαν τότε, πολλοί θα γνωρίζουν, οι αλάνες που λέμε, τα οικόπεδα. Εκεί πρώτα μάθαμε ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά είμαι από πολύ μικρός μέσα στα γήπεδα και σε επίσημα γήπεδα και σε επίσημες ομάδες. Από τη Δόξα Αθηνών και το Αθηναϊκό. Σε ποια θέση αγωνιζόσουν, coach? Αμυντικό χαφ. Το πνευμόνι της ομάδος που θα τρέχω, θα μαζέψω, θα κάνω πράγματα μέσα στα γήπεδα, θα δουλέψω για την ομάδα. Τις θεωρώ μια από τις πιο δύσκολες θέσεις και ρόλους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι με λίγο μυαλό και πολύ καλή φυσική κατάσταση ένας άνθρωπος μπορεί να παίξει αρκετά καλά και σε αυτή τη θέση. Διότι δεν έχει θέλει μια άλλη δουλειά. Οι ομάδες λοιπόν είναι Αθηναϊκός, Δόξα Βύρωνα, τοπικές ομάδες του Αβύρωνα, Εγωσίλης Αργιανής, Παπάγου, αυτές είναι οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα. Προπονητικά πρώτα απ' όλα έχω τελειώσει τη Μέση Ακαδημία ΤΕΦΑ, με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Πρωτού ακόμη τελειώσω τη Μέση Ακαδημία το 96 που ουσιαστικά πήρα και το πτυχίο μου, δουλεύω σε όλες τις ομάδες, κυρίως σε ομάδες, σε τμήματα υποδομών, γιατί είναι τα παιδιά αυτά που αγαπώ να δουλεύω μαζί τους. Είναι το πιο άγνωστο κομμάτι ενδεχομένως ενός συλλόγου. Παρ' όλα αυτά έχω δουλέψει και σαν πρώτος προπονητής και σαν βοηθός προπονητής σε αρκετές από τις ομάδες που είναι και ποδοσφαιριστής. Καταλήγως βέβαια τα τελευταία χρόνια κυρίως με τον Αόβυρο να πάλι στην ομάδα που έχω παίξει ουσιαστικά και τα περισσότερα χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια με την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, τα δύο τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό με τον Πρόεδρο που έχει να κάνει με μια τριετία. Πρόεδρος είναι ο Νεκτάριος Πουλογιανόπουλος. Νεκτάριος Πουλογιανόπουλος ακριβώς είναι ο Πρόεδρος, ο οποίος με το όραμα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου εδώ και αρκετά χρόνια, μια δεκαετία τουλάχιστον. Έχει βάλει αρκετά πράγματα σε καλούπι. Δουλεύει πάρα πολύ. Έχει, το μεγαλύτερο κομμάτι των υποδομών είναι γυναικείες, είναι γυναικών. Μία από τις μεγαλύτερες υποδομές στην Ελλάδα όσον αφορά το θέμα των γυναικών και των κοριτσιών. Με όλα τα τμήματα, άνω των 120 κοριτσιών στα τμήματα αυτά. Έχει βάλει λοιπόν ένα σημαντικό στόχο, που βέβαια υπάρχει το κομμάτι της δυσκολίας που έχει να κάνει με το γηπεδικό. Παρ' όλα αυτά, έχει ξεκινήσει από το μηδέν μια προσπάθεια και έχει πετύχει αρκετά πράγματα. Είναι προεδρεύον λοιπόν εκείνο, είναι ο Νεκτάριος Πουλογιανόπουλος. Μαζί του είναι στο ΔΣ ο κ. Αχιλλέας Μπονίτσης και βεβαίως υπεύθυνη και γενική αρχηγός και της ομάδας μας είναι η κυρία Ράνια Καζαριάν, η οποία είναι το επικοινωνιακό κομμάτι, το πλήρως επικοινωνιακό κομμάτι της Αθηναϊκής, κοντά μας και στη βοήθεια με τις γυναίκες ειδικά και σε όλα τα τμήματα υποδομής. Είναι το νούμερο ένα. Βεβαίως μαζί με εμένα είναι και η κυρία Θεάνο Προκόπη, είναι η βοηθός μου, είναι η γυναίκα η οποία έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και επαγγελματικά σε ομάδες οι οποίες πρωτοστάτησαν ουσιαστικά στο Αθηναϊκό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γυναικών για αρκετά χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, άρα και μέσα από τα γήπεδα και στην επαφή με τις γυναίκες. Με βοηθάει πάρα πολύ σημαντικά αυτό η κυρία Προκόπη. Και έχω βεβαίως και τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον κύριο Κοντό, Ηλίας Κοντός λέγεται ο προπονητής μας, τερματοφυλάκων, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και αρκετά πράγματα και από τη θέση αυτή που θέλει εξειδικευμένη προπόνηση. Αναστασία, εσύ είσαι 21 ετών. Τα πιεζικό μου, αλλά δεν είναι. 20 και κάτι. Έτσι. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Κι εγώ κεντρικό χαφ. Και ξεκίνησες... Ξεκίνησα για ένα μαθαίρεμα Αθηναϊκή. Από ποια ηλικία ξεκίνησες το ποδόσφαιρο? Από 12 χρονών. Πώς και αποφάσισες, Αναστασία, εσύ που είσαι κορίτσι, να παίξεις ποδόσφαιρο? Ήταν, μπορεί να ακουστεί γραφικό, αλλά ήταν κάτι εύκολο. Μου βγήκε μόνο του. Στο σχολείο έπαιζα με τα γόρια, μπάλα. Ήταν μόνιμη έτσι δραστηριότητά μου και στα διαλύματα και εκτός σχολείου δραστηριότητας. Ήταν αυτό. Και σε όλο το γυμνάσιο ασχολούμουν έτσι. Λέω, οκ, θα παίζω. Αλλά ήρθε η στιγμή που άλλαξα
έτσι, ήταν μεταβατική περίοδος. Πήγα γυμνάσια και λέω, τώρα δεν θα έχω τους φίλους να παίζω, κάπως πρέπει να παίζω μπάλα, ποδόσφαιρο, κάπως πρέπει. Και αναζήτησα πολλές ομάδες γυναικείες και βρήκα την Αθηναϊκή. Λέω, εδώ είμαστε, πάμε Αθηναϊκή και έτσι έγινε. Ποια ήταν η αντίδραση από τους γονείς σου? Θετικότητα, κανένα πρόβλημα. Ξέραν ήδη τι παιδί έχουν, που έχει κλείσει και λέει, εντάξει, λένε, οκ. Οι φίλοι σου, οι φίλες σου, οι συμμαθητές σου, οι συμμαθήτριές σου, πώς αντέδρασαν? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, θετικότητα, καμία αντίδραση, ούτε αρνητικό, ούτε θετικό. Ήταν κάτι σαν γεγονός, κάτι, πώς να το πω, φυσιολογικό για την Αναστασία. Θα πάει να παίξει μπάλα, ήταν φυσιολογικότητα, καμία αντίδραση. Πώς είναι η αντίδραση των ανδρών που βλέπουν τις γυναίκες, τα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο? Εξενθουσιασμός, όταν σε βλέπουν. Πριν το δουν, υπάρχει κατά μία προκατάληψη. Α, υπάρχει ομάδα γυναικεία, παίζεις, κάνεις, ράνεις. Αλλά όταν βλέπουν, υπάρχει ενθουσιασμός, γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν κορίτσια που έχουν συμμετοχή στο ποδόσφαιρο και κοιτάνε την εικόνα διαφορετικά από αυτή που έχουν στο μυαλό τους. Έτσι το βλέπω. Έτσι το, από αυτά τα παραδείγματα που έχω, έτσι είναι. Αλλιώς το έχω στο μυαλό τους και μόλις δουν ότι πραγματικά υπάρχει αυτό, δεν είναι μόνο ανδρικό άθλημα, είναι εντάξει. Wow. Coach, ποιο είναι το επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών από την εμπειρία που έχεις σχηματίσει, από την εμπειρία που έχεις στο χρονικό διάστημα που είσαι στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου? Όλα αυτά τα χρόνια σας έχω πει από το 96 που είμαι στα γήπεδα, ουσιαστικά δεν έχω ασχοληθεί ξανά με γυναίκες, άρα αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω μια σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πού βρίσκεται το καθένα. Βέβαια, θέλω να σας το πω ότι το βασικότερο. Και να σε διακόψω, κότς, ποιες είναι οι διαφορές προπονώντας κορίτσια με αγόρια? Η σημαντική διαφορά έχει να κάνει κυρίως με το πώς δουλεύουν οι ομάδες στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, μπορούμε να συναντήσουμε μια ομάδα σε ένα τεχνικό επίπεδο, όπως είναι ξέρω, ΑΒ Εθνών, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλο budget για τα δεδομένα του γυναικείου, έτσι, για τη δεδομένα του ποδοσφαίρου γυναικών. Είναι πολύ μεγάλο το budget που έχουν αυτές οι κατηγορίες, η ΑΒ και η ΒΑ Αθηνών. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι ένας μικρός ανασταλτικός παράγοντας για το ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί σε εισαγωγικά δεν μπορείς και να επιβραβεύσεις τα κορίτσια για την προσπάθεια την οποία κάνουν, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ φιλότιμα τα περισσότερα κορίτσια που έρχονται στην ομάδα τη δική μου. Έτσι. Οφείλω να πω ότι είμαι ενδεχομένως πολύ τυχερός από άποψη χαρακτήρα παιδιών και κοριτσιών, τα οποία είναι διαμάντια όλα τους. Στρέφοντας όμως το κομμάτι οικονομικό, ότι πάρα πολλά κάνουν θυσίες πραγματικά από το χρόνο τους, χωρίς να αμείβονται, ερχόμενες από πολύ μακρινές αποστάσεις, χάνοντας ενδεχομένως μαθήματα φροντιστηρίων για τα πιο μικρά ή πανεπιστημίων, ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να κάνουν μια επαγγελματική απασχόληση τις ώρες που βρίσκονται στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά έχουν επιλέξει το άθλημα αυτό γιατί προφανώς τους αρέσει, έτσι, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να τις επιβραβεύσει. Αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική διαφορά μεταξύ του ποδόσφαιρου ανδρών, και ειδικά σε κατηγορίες που θεωρούμε αστεχνικές, με το αντίστοιχο των γυναικών που θεωρούμε μια κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως την ΑΒ Γ Εθνική που λέγεται στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αν εξαιρέσουμε κάποιες ομάδες στην ΑΒ Εθνική, όλες οι υπόλοιπες ομάδες υπολειτουργούν στο κομμάτι του οικονομικού στις γυναίκες. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η επιβράβευση, που για μένα είναι και ανασταλτικός παράγοντας να μπορέσεις να πετύχεις κάποια πράγματα. Γιατί όταν έχεις οικονομικά να δώσεις στους παίκτες σου ή στις παίκτριες σου, έχεις και να ζητήσεις από τις κοπέλες αυτές να κάνουν και κάποιες θυσίες επιπλέον. Όταν λοιπόν η ομάδα έχει 3 και 4 προπονήσεις και μια κοπέλα είναι υποχρεωμένη για να μπορείς να τα φέρεις πέρας, να κάνει κάτι ταυτόχρονα και κάνει 1 ή 2 προπονήσεις την εβδομάδα, δεν μπορείς να την πιέσεις σε εισαγωγικά δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο για να είναι κοντά. Άρα το βασικότερο για μένα είναι το οικονομικό. Το δεύτερο επίσης σημαντικό είναι το κομμάτι το γηπεδικό. Το γηπεδικό που ακόμη το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες, πιστεύω, ακόμη και των ανδρών που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα επιπλέον αγκάθι για το κομμάτι του ποδοσφαίρου γυναικών, η έλλειψη γηπέδων, η έλλειψη ορών. Εμείς, μάλιστα, αυτή τη στιγμή στην Αθηναϊκή, εδώ του Αγίου Δημητρίου, μια περιοχή που έχει αθλητικούς χώρους, παρόλα αυτά, αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 2 χρόνια σημαντικό πρόβλημα γηπέδου με το γήπεδο μας να το αναμένουμε. Το γήπεδο του Αγίου Δημητρίου και Θεομήτωρος, το οποίο αλλάζει από συνθετικό, από φυσικό χώρο σε συνθετικό, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για μας και πολύ μεγάλη βοήθεια για τις προπονήσεις μας. Άρα το δεύτερο είναι ότι κάποιες φορές σε κάποιους δήμους ειδικά προτιμούνται οι ώρες, οι καλές, οι εύκολες, οι ώρες να δίνονται σε ομάδες ανδρών,
ενώ αντίστοιχα οι πιο δύσκολες ώρες να δίνονται σε ομάδες γυναικών. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουμε και με το πρόβλημα του υπερικού που μας λείπει το 11x11 στον Άγιο Δημήτρη. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το θέμα, ξαναεπιστρέφω στη συμπεριφορά των γυναικών. Ναι, θα έλεγα ότι μπορεί εύκολα μια ομάδα από τα λεγόμενα και μάλιστα από την βοηθό μου, την Θεανότη Προκόπη, που έχει εμπειρία από γυναικείες ομάδες, όπως έχουμε πει, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια, ότι γενικώς είναι δύσκολη η διαχείριση των γυναικών σε κάποια ζητήματα. Θεωρώ ότι μέσα στην ομάδα μας φέτος και πέρυσι έχουμε πετύχει σχεδόν το απόλυτο να έχουμε την πειθαρχία την οποία θέλουμε, να έχουμε την οικογένεια την οποία διαφημίζουμε και το λέμε συνέχεια ότι είναι η οικογένεια Αθηναϊκή και το έχουμε πετύχει σχεδόν στο 100%. Δεν έχουμε προβλήματα. Αγωνιστικά πάντα θα υπάρχει παίκτης ο οποίος δεν αγωνίζεται, που θα λέει εγώ θα πρέπει να αγωνιστώ και θέλω να παίξω. Αυτό είναι καλό, για μένα είναι ποδοσφαιρικός εγωισμός και πρέπει να υπάρχει σε όλες τις παίκτριες αυτό. Όμως καταφέρνουμε μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από την αξιολόγηση σωστή και αυτό το οποίο παίρνουμε τελικά μέσα στο γήπεδο από τις 11 και τις αλλαγές που βάζουμε ουσιαστικά, να πετύχουμε την απόλυτη ισορροπία σε αυτό το οποίο θέλουμε κι εμείς. Αναστασία, έχεις κερδίσει φιλίες από το χώρο του ποδοσφαίρου, έχεις κάνει φιλίες. Ναι. Ειδικότερα με τα κορίτσια που αρχίσαμε μαζί και συνεχίζουμε στην ομάδα, ναι, κρατάει... Είστε μια παρέα, ναι, όλες. Ναι. Είσαι ευχαριστημένη από την ομάδα. Το κλίμα... Ο πρόεδρος, ο Νεκτάριος Πουλογιαννόπουλος είναι κοντά σας, κοιτάξτε, είναι δίπλα σας. Για να είμαι τόσα χρόνια σε μία ομάδα, σημαίνει ότι προσωπικά έχει όλα αυτά που με κάνουν να νιώθω χαρούμενη και να παίζω ποδόσφαιρο. Αν δεν υπήρχαν αυτά, σίγουρα θα είχα σταματήσει, θα είχα αλλάξει ομάδα. Κατ' εμέ είναι ό,τι πρέπει το κλίμα για να έρχεσαι και να αισθάνεσαι οικεία, να παίζεις το άθλημα που αγαπάς, χωρίς έτσι γκρίνιες ή κάτι τέτοιο. Και αυτό έχει σημασία, γιατί είναι έτσι όπως είναι, καλός ή κακός, ξεφεύγεις από την καθημερινότητά σου, δεν είναι ούτε επάγγελμα, ούτε αγκαρία, το κάνεις για προσωπικούς λόγους, για να εξελιχθείς εσύ όσο γίνεται και όσο μπορείς και για να περνάς και καλά. Οπότε, αν είναι ωραίο το κλίμα, συνεχίζεις έτσι. Αναστασία, θα προέτρεπες κορίτσια, μικρά κορίτσια να ασχοληθούν, να παίξουν ποδόσφαιρο, να έρθουν σε ομάδες? Ναι, εννοείται, εννοείται. Και η κοινωνία αλλάζει. Δεν υπάρχουν τα ταμπού που υπήρχαν παλιότερα. Αγόρια μόνο. Όπως φαίνεται και από την Ακαδημία μας, υπάρχουν πολλά κορίτσια που παίζουν, που πλέον θεωρείται δεδομένο, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και εννοείται προτρέπω οποιοδήποτε και οποιοδήποτε κοπέλα θέλει να χωρίσει να το κάνει, όπου βρει, όποια ομάδα βρει. Υπάρχουν φίλαθλοι, έρχονται να παρακολουθήσουν εσάς τις γυναίκες να αγωνίζεστε? Φίλοι, οικογένειες, εννοείται, έρχονται. Κυρίως αυτοί. Δεν είναι διαδεδομένο δηλαδή, έχει γυναικείο μάτσι, ώρα πάμε να δούμε. Έρχονται τα οικεία άτομα της κάθε παίκτηλας για να δούμε τον αγώνα. Ωραία. Coach, πάμε έτσι να μας παρουσιάσεις, να γνωρίσουμε την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, της πρώτης ομάδας εννοώ. Έχουμε ένα σχετικά πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας, δηλαδή ας σκεφτείτε ότι έχουμε ένα ρόστερ περίπου 30 κοριτσιών. Τα περισσότερα, μάλλον για να πω με αριθμούς, τα μισά από αυτά είναι 18 χρόνια και κάτω. Είναι αυτό που λέμε ένα νεανικό ρόστερ και τα υπόλοιπα περίπου μισά κοριτσιά, τα υπόλοιπα 15 είναι πλησίων της ηλικίας 22, 24, 25 ετών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις που έχουμε βεβαίως και 2-3 κοριτσιά τα οποία είναι λίγο πιο μεγάλα ηλικιακά και πιο πολλά χρόνια κοντά μας ή με την εμπειρία που ενδεχομένως χρειάζεται. Ποιες είναι οι έμπειρες παίκτριες? Να σας αναφέρω αν είναι και το ρόστερ της ομάδας και θα σας πω λίγο τα πιο έμπειρα κορίτσια, ξεκινώντας από τις θεματοφυλακές μας. Ωραία, να ξεκινήσουμε. Μπράβο, ναι, κάτω από τα γκολπόστ. Κάτω από τα γκολπόστ είναι δύο κορίτσια που έχουν, η Μελέκη Δανάη μαζί με τη Χαζάντη Ραχίλη. Συγχωρέστε να τις διαβάσω γιατί δεν θέλω που δεν είναι να ξεχάσω κάποια κοπέλα κάνοντας κάποιο λάθος. Άρα, θεματοφυλακές είναι τα δύο τα κορίτσια μας, η Μελέκη Δανάη μαζί με τη Χαζάντη Ραχίλη. Εδώ η Δανάη Μελέκη είναι από τις πιο έμπειρες. Είναι μια παίκτρια η οποία αγωνίζεται πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο γυναικών με πολλές συμμετοχές σε ΑΒ και σε όλες τις κατηγορίες τέλος πάντων του αθηναϊκού, του γυναικείου ποδοσφαίρου γυναικών και στην εθνική ομάδα.
Γίνοντας μετά στις αμυντικές παίκτρες, έχουμε τη Μαρία τη Γιάννου, την Καφετζάκη τη Δάφνη, την Κόρδου τη Δήμητρα, την Κριτσιμιλιού τη Νικόλ, την Παλότη τη Χαρίκλια, την Πεκρή τη Τζέννη, την Ταΐ Θεοδώρα, την Παπατοπούλου τη Ρίτα, την Πολιτή τη Τησία και την Τζατά τη Βαλέρια. Εδώ επίσης, σας αναφέρω όπως σας έλεγα εξ αρχής, έχουμε την Τζέννη την Περικρή, η οποία είναι και εκείνη η αρχηγός, η πρώτη αρχηγός ουσιαστικά στο τμήμα, που και εκείνη είναι από τις υποδομές, από τα Σπάργανα της Αθηναϊκής και με πολύ μεγάλη εμπειρία στο αθλητικό ποδόσφαιρο γυναικών. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 28 χρόνια σκεφτείτε, παρόλα αυτά έχει και εκείνη τις εμπειρίες τις οποίες συζητάμε. Στο κέντρο τώρα είναι η Θεολογή τη Χαρά, η Καστέλη Μαριλένα, η Κυριάκου Γιώλη, η Λάζαρη Αναστασία, η Ματζάνα η Μαρία, η Παρτίδη η Δόμνα, η Μπέρλη Σωτηρία, η Μιλωνά η Κωνσταντίνα, η Νικολοπούλη Γογό, η Τωμά η Μικαέλα, Τσούνη Άσπα και η Χίτου η Ιλιάνη. Και εδώ θέλω να σας πω ότι είναι 2-3 ονόματα, δεν θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε κάποιες κοπέλες γιατί θεωρώ ότι θα μπορεί σε εισαγωγικά να δείξω ή να ρίξω κάποιες άλλες κοπέλες. Υπάρχουν κάποια ονόματα εδώ αντίστοιχα που έχουν την εμπειρία που μπορούν να μας βοηθήσουν και μας βοηθάνε λίγο περισσότερο στα παιχνίδια, αυτονόητο είναι αυτό. Και στο κομμάτι των επιθετικών που έχουμε την Κότση την Αναστασία, τη Γρίτσου τη Χριστίνα, τη Ματζάνα την Ιφηγένεια, τη Μαυροθαλασσίτη τη Δήμητρα, τη Τζίγκριλα τη Μαρία και τη Τζουγκαλά την Αλεξάνδρα. Είναι το ρόστερ, το σύνολο του ρόστερ της Αθηναϊκής. Εδώ μέσα θέλω να σας το πω ότι υπάρχουν κορίτσια που είναι γεννημένα το 2005, αυτή είναι 16 ονών και του 2006. Την Γκρίτσου τη Χριστίνα που είναι από τις κοπέλες, οποίες πιστεύουμε και υπάρχουν και πολλά ακόμη κορίτσια στις μικρές ηλικίες που αναμένουμε και λόγω δυστυχώς της δυσκολίας που περνάμε. Εμείς θέλουμε να προωθούμε κορίτσια μικρά, να ανεβάζουμε κορίτσια στην πρώτη ομάδα, να παίρνουμε από μικρές εμπειρίες για να μπορούμε ταυτόχρονα να κερδίζουμε και πράγματα πρωτίστως στην πρώτη μας ομάδα, γιατί ο στόχος των υποδομών και όπως σας λέω δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και ευχαριστώ πολύ και τους προπονητές και των υποδομών στην Αθηναϊκή. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Άρα, αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματάκια με τις μικρές μας κοπέλες, ώστε ταυτόχρονα να έχουμε και πιο προετοιμασμένη και την πρώτη ομάδα. Άρα, έχουμε κορίτσια και του 7 και του 8 γεννημένα που περιμένουν πως και πως ένα αγωνίως να μπουν στο να το πιο γρήγορα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το νιώθουμε, το βιώνουμε από κορίτσια στις υποδομές που θέλουν και πιέζουν σε εισαγωγικά, παρότι είναι ηλικιακά μικρά, σκεφτείτε ένα κορίτσι 12-13 χρονών, να μπορέσει να συναγωνιστεί μια παίκτρια 25 χρονών. Παρ' όλα αυτά το θέλουν και το λέω κυρίως με τη σωματική ανάπτυξη. Έτσι, γιατί αλλιώς ένα παιδί 12 χρονών που έχει την ανάπτυξη ενός 12χρονου, να χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένα 25χρονο αντίστοιχα κορίτσι. Εκεί υπάρχει η σημαντικότερη δυσκολία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ταλέντα μέσα στις υποδομές μας που ακόμη και από αυτή την ηλικία δείχνουν ότι σε 2-3 χρόνια αυτά τα κορίτσια θα εξουρανούν στην πρώτη μας ομάδα και ευελπιστούμε βεβαίως γιατί η πρώτη ομάδα είναι το πρώτο σκαλοπάτι για μας, για μένα προσωπικά. Εμένα με ενδιαφέρει να ανοίξουν οι ορίζοντες για μεγαλύτερες ομάδες, αν εμείς δεν είμαστε στην αλφαεθνική, για ομάδες αλφαεθνικής και βεβαίως της εθνικής ομάδος. Όπως πρόσφατα έγινε μια κρούση και ένα δοκιμαστικό από τον κύριο Παπακώστα και την κυρία, και ευχαριστώ και τους δύο ανθρώπους και την κυρία Φαλίδα, για τις δύο παίκτριές μας, την Γκότση την Αναστασία και την Παλτίδη την Δόμνα, 18 και 17 χρονών, στην εθνική είναι ανήλικη. Παρόλο που, ξαναλέω, μέσα στις δυσκολίες της περίοδου, τα κορίτσια δεν ήταν στο 100% προετοιμασμένα για να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν δουλειά τους σωστά, όπως Παπακώστας και η κυρία Φαλίδα, έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και βλέπουν ποια κορίτσια που γίνεται καλή δουλειά και ποια κορίτσια μπορεί ενδεχομένως μεθαύριο, αύριο να στελεχώσουν την εθνική ομάδα. Ωραία. Αναστασία, ποια είναι αυτή που φωνάζει? Στον σε ρωτάω πράγματα που δεν μπορεί να τα πει ο coach, γι' αυτό θέλω τη δική σου παρουσίαση τώρα. Εντάξει. Η Μιλωνά, στην Μιλωνά, τώρα το τελευταίο καιρό. Και θα έλεγα κι εγώ, αν δω ότι ζορίζονται τα πράγματα, κάπως θα φωνάξω να ξεσηκώσω λίγο το πνεύμα. Το κανόνι, ποια είναι το κανόνι? Το κανόνι ποια είναι? Που σκοράρει, που βάζει τα γκολ. Δεν έχουμε. Εντάξει, το είπε και ο coach αυτό, αλλά δεν έχουμε ένα σελεφόρ που θα είναι κουλτζού. Έχουμε γκολ από όλες τις πέτρες και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Μυρίζουμε τα γκολ post. Ναι, δεν. Δηλαδή. Παλιότερα να είχαμε δύο-τρεις πέτρες που ξεχώριζαν από θέμα γκολ, αλλά. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάποια που να εξεφεύγουν. Τα αστέρια. Ποιες είναι τα αστέρια? Εντάξει, θα δώσω τώρα βάση τις μικρές παίκτριες, τα αστεράκια μας, που πρέπει και εμείς ως χρόνια στην ομάδα να είμαστε το παράδειγμα και να δώσουμε χώρο να αναπτυχθούν και αυτές. Που θα πω τα μικρά μας κορίτσια, τη Δόμνα, την Πολιτίδου,
Μαλδίδη και την Αστασία Ντικότσι. Θα πω ότι τα αστεράκια μας είναι αυτά. Και, και πες... όλες οι συνομήλικες εξίσου βοηθιών που τις ανέφερε ο κότς, δεν τις θυμάμαι. Και ποιες είναι τα ονόματα, οι φίρμες. Ποιες θα σου πω. Η Μιλωνά, που είναι χρόνια στο χώρο, η Μελάκη. Τώρα δεν έχω κάποια άλλη. Εγώ κρατάω χαμηλό προφίλ. Εδώ, αν με επιτρέπετε, κύριε Σκότς, όσον αφορά το θέμα μικρών, μεγάλων κοριτσιών, γκολτζή ή οτιδήποτε, αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα το θέμα του γκολ, ας σταθώ λίγο στο κομμάτι του γκολ. Το κομμάτι του γκολ πραγματικά μπορεί ένα παίκτη να το έχει, μια παίκτη να το έχει και να βοηθήσει λίγο περισσότερο να βάλει. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά από 10 γκολ και πάνω, αυτό θα ήταν μια εξαιρετική απόδοση για τις αγωνιστικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα πρωτάθλημα 18 αγωνιστικών. 8 και 8 δεν. Καλά, λέω 8, 7, 14 αγωνιστικών. Είμαστε 8 στον όμιλο. Αυτό που παλεύουμε και προσπαθούμε είναι αυτό που είπε και η Αναστασία, να παίρνουμε γκολ από όλες τις θέσεις. Η ομάδα μας δουλεύει, την ομάδα μας τη δουλεύω με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να κάνει γκολ και το στόπερ και το μπακ και το αμυντικό χάφ και όλες τις θέσεις να μην το θεωρούν φετίχ, να μην το θεωρούν δύσκολο. Να μπαίνει γκολ από οποιαδήποτε θέση και σε στημένη φάση και από οπουδήποτε μπορεί κάποιος, κάποια παίκτρια να απειλήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα αυτή τη στιγμή μας λείπει το κανόνι που αναφέρατε. Δεν έχουμε τη σκόρερ που θα μας κάνει την ατομική ενέργεια εύκολα και θα μας πάρει το παιχνίδι πάνω της που το χρειαζόμαστε και καλό είναι να υπάρξει μια ομάδα. Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή στον σύλλογο. Παρ' όλα αυτά έχουμε ομαδικές προσπάθειες που μας βγάζουν γκολ, παίκτες οι οποίες δεν το πιστεύαν ενδεχομένως ότι θα κάνουν γκολ. Η Αναστασία μάλιστα είναι μια από τις παίκτες οι οποίες την πιστεύουν και μας κάνει γκολ από μια θέση που παίζει αμυντικό χαφ και από αρκετά πίσω μπορεί να κάνει λοιπόν και τα σούτ, έχει ένα από τα πιο δυνατά σούτ της κατηγορίας. Πραγματικά δηλαδή θα είναι ευχής έργο να σας δούμε σε ένα παιχνίδι μας και να μας πάρετε το βίντεο το οποίο θα τη δείτε κι εσείς και θα τη δουν και οι άνθρωποι που θα δουν το βίντεο σας. Είναι ένα από τα πιο δυνατά σούτ της κατηγορίας. Πραγματικά δηλαδή να μην σας πετύχει. Μόνο αυτό σας λέω. Έτσι και πάει, τελείωσε. Έτσι και πάει το σούτ, τελείωσε. Όσον αφορά τα ονόματα, θα σταθώ λίγο και σε αυτό στο κομμάτι των ονομάτων. Πάλι και εδώ, παρόλο που έχουμε κορίτσια τα οποία ευχάριστα ή πολύ εύκολα θα γινόταν οι ντίβες ενδεχομένως μέσα σε ένα σύλλογο, δεν έχουμε ντίβες. Έχουμε παίκτες οι οποίες παίζουν για το σύνολο. Είναι το βασικότερο κομμάτι το οποίο δουλεύουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στην προπόνηση, ότι όλες κάνουν άμυνα, όλες κάνουν επίθεση. Δεν υπάρχει καμία ντίβα μέσα στο γήπεδο, δεν υπάρχει καμία που η οποία δεν θα δουλέψει μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι ένα σύνολο και το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει όλες τις παίκτες, και στους άντρες και στις γυναίκες ισχύει αυτό πλέον, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να δουλεύουν όλοι. Δεν υπάρχει παίκτη που δεν θα δουλεύει μέσα στο γήπεδο, είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Οπότε ούτε ντίβες υπάρχουν. Αναστασία, πώς είναι η συνεργασία σου με τον coach? Άψογη. Εάν κάτι δεν το κάνεις σωστά, θα φωνάξει, θα... Ναι, τη δουλειά του, γιατί θα μου πει, βέβαια. Και σαν αθλήτρια και σαν ποδοσφαιρίστρια το ακούω και προσπαθώ να το επεξέλθω στις οδηγίες του κόσμου. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι πρέπει. Υπάρχει κάποιο goal που έχεις πετύχει και ακόμα το θυμάσαι, έτσι, το έχεις ξεχωρίσει σε κάποιο παιχνίδι? Πολλά. Το πιο πρόσφατο, αν και μου αφήνει μια πικρία, είναι στο Βόλο, στην έδρα του Βόλου. Απευθείας φάουλ, από μακρινή απόσταση. Και αυτό το θυμάμαι, ναι. Είναι το πιο πρόσφατο κιόλας, ήταν πριν τον κορονοϊό, τελευταία αγωνιστική περίοδος. Και αυτό, ναι. Κάποιο άλλο γκολ, έτσι, κάποιο παιχνίδι που έχεις ξεχωρίσει σε όλη σου την πορεία. Όλη την περίοδο, την αγωνιστική περίοδο που ήμασταν γάμα εθνική και ανεβήκαμε στη Β'. Όλο αυτό το πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο για μένα. Γιατί προφανώς ανεβήκαμε, αλλά και είχαμε μια πολύ γερή ομάδα που κατάφερε να ανεβάσει την εθνική στη Β' εθνική. Έχεις κάποια γούρια, έτσι, τα κάνεις πριν τον αγώνα ή... Πώς δεν έκανες... Γούρια. Όχι. Το σταυρό μου κάνω και αυτό, πάμε μετά όλα. Εντάξει, η αποφυγή τραυματισμού πάντα είναι στο μυαλό μου, ως μακάρι να μην, αλλά είναι στο παιχνίδι, οπότε εντάξει. Θαυμάζεις κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιες ποδοσφαιρίστριες, σου αρέσουν να τους παρακολουθείς? Εντάξει, κλασικό πρότυπο, από μικρή έχω τον Λιονέλ Μέση, αλλά... Δηλαδή, όχι ο Κριστιάνο, ο Μέση, ε? Όχι ο Μέση. Γιατί η Μέση και όχι η Κριστιάνο. Είναι πιο μάλλον, είναι
πιο τεχνητό δακτυλουργό. Έχει μια γεύση πιο ωραία από τον Κριστιανό. Ο Κριστιανό είναι πιο μέσα σε όλα. Ο Μέση θα σου κάνει μια γλυκύτητα, σου κάνει μια πάσα, σου κάνει κάτι πιο ωραίο από τον Ρονάλντο. Όχι ότι ο Ρονάλντο δεν είναι καλός παίκτης, αλλά αυτό κάνει διαφορά. Κάποιο άλλο έτσι που Έλληνα. Όχι, δεν το είδα. Αγαπημένη σου ομάδα. ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ. Ναι. Από εξωτερικό Μπαρτσελόνα. Που τώρα τελευταία μα κάνει τα νερά τη, αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Ωραία. Κότς, να μου παρουσιάσει το προπονητικό team και στην Ακαδημία. Ποιοι άλλοι είναι. Μου είπες, είστε 100... Τα κορίτσια μου είναι 120 και αντίστοιχα υπάρχει εδώ και ένα... Μεγάλος αριθμός πάντως κοριτσιών, έτσι. Από ποια ηλικία είναι, ποια τμήματα υπάρχουν δηλαδή. Από 5 ετών ουσιαστικά ξεκινάνε τα πιο μικρά τμήματα ηλικιακά και ανεβαίνουν μέχρι την πρώτη ομάδα που ηλικιακά εντάξει είναι ελεύθερο πλέον, αλλά έχουμε και εκεί κορίτσια 15, 16, 17 χρόνια που σας είπα αρκετά μικρά που προωθούνται αρκετά συχνά και πολύ εύκολα γιατί έχουν πλέον στα πόδια τους. Το βασικό τραγούδι είναι να ασχολείσαι με κάτι και να το αγαπάς. Όταν λοιπόν ασχολείσαι από πολύ μικρή ηλικία και πλέον έχεις εμπεδώσει αρκετά πραγματάκια και έχεις μάθει καλά τα πράγματα από μικρή ηλικία, είναι πολύ πιο εύκολο μετά όσο μεγαλώνεις να αφομοιώνεις και πολύ περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Και εδώ μιλάμε σε μια προσπάθεια που σας είπα και πρωτού ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει και έχουμε καθιερώσει κάτι για το οποίο ενδεχομένως το ποδόσφαιρο γυναικό να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Δηλαδή, εμείς πέρυσι κάναμε 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Όταν ο σύλλογος και εγώ μπορεί να κάνει 2 ή 3 προπονήσεις την εβδομάδα. Αυτό από τη μία είναι καλό γιατί θέλουμε τα κορίτσια μέσα στο γήπεδο και να πετύχουμε πράγματα με τα κορίτσια αυτά δουλεύοντας. Από την άλλη, βεβαίως, τα επιβαρύνουμε εισαγωγικά. Ένα κορμί το οποίο μπορεί να έχει συνηθίσει να κάνει 2 φορές την εβδομάδα προπόνηση, να το βάζει σε 4, μπορεί να έχει το αντίθετα αποτελέσματα τελικά από αυτά τα οποία επιδιώκει. Παρ' όλα αυτά, η δική μου η προσπάθεια μαζί με την βοηθό μου, τη Θεανό, την Προκόπη και μαζί με τον Ιατρό Κοντού είναι τα κορίτσια να δουλεύουν σωστά. Βγαίνουν προπονητικά προγράμματα τέτοια ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να πετύχουν τα πράγματα στο βίντεο και τα θέλαμε. Οι προπονήσεις πού γίνονται, σε ποιο γήπεδο. Αυτή την περίοδο, πέρυσι και φέτος, ουσιαστικά που μιλάμε με το γηπεδικό χρόνο του Αγίου Δημητρίου, έχουμε 3 εγκαταστάσεις στον ασύρματο του Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Είναι βεβαίως ένα γήπεδο 5x5, ένα γήπεδο 7x7 και ένα γήπεδο 9x9. Είναι οι εγκαταστάσεις που ως επιτοπλίστων κάνουμε τις προπονήσεις μας. Κατ' εξαίρεση και πολύ λίγες φορές έχουμε πετύχει να πάρουμε το 11x11 του Καλαμακίου, που είναι και η έδρα μας. Δεν είναι αυτή η φυσική μας έδρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και φέτος, θα ήταν η έδρα μας λόγω του προβλήματος του γηπέδου του Αγίου Δημητρίου. Και αγωνιούμε, εκτός το να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις και να ξαναμπούμε στα γήπεδα, να δούμε το γήπεδο του Αγίου Δημητρίου τελειωμένο φυσικό, από φυσικό σε συντηρητικό χώρο και να έχουμε πλέον το γήπεδο μας, την έδρα μας, για προπονήσεις και για παιχνίδια. Αναστασία, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου που είσαι όλα αυτά τα χρόνια στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Τον κύριο Μητάρη. Γιατί έχω απίστευτο σεβασμό προς το πρόσωπό του και σαν άνθρωπος και σαν... Μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ και αυτό έχει χαρθεί μέσα μου από δουλειά και δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Οπότε... Και όταν έχουμε επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας, γιατί κάποιος να έρθει και να παρακολουθήσει την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε ένα ρόστερ μικρών κοριτσιών που είναι ξεθαύμαστο για την ηλικία τους να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Και γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε έναν καλό χαρακτήρα στον αγωνιστικό χώρο. Με ένα ποδόσφαιρο που ο coach μας προσπαθεί να εντάξει στο σκεπτικό μας, έτσι ώστε να είναι, να μην είναι, πώς να το πω τώρα, χτυπήστε την μπάλα και τρέξτε, να μας μάθει να κάνουμε συστήματα, να μπουν κάποιοι αυτοματισμοί, που αυτό είναι σπουδαίο. Coach, ίδιο ερώτημα και για σένα, γιατί κάποιος όταν έχουμε επανέναρξη να έρθει να παρακολουθήσει την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ιστορικά, γνωρίζοντας τον κύριο Μπλογιανόπουλο αρκετά χρόνια. Έχει πετύχει
μέσα από ένα κίνημα, στο πούμε, μαζικού αθλητισμού, μια προσπάθεια να βάλει κορίτσια μέσα στον αθλητισμό, που πρώτα απ' όλα μιλάμε για αθλητισμό, άρα μιλάμε για χαρά, για παιχνίδι. Έχει καταφέρει λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία και με άλλες εκδηλώσεις που μέσα στα χρόνια αυτά τα οποία δουλεύει, με κάποιες εκδρομές, με κάποια παιχνίδια της, των ομάδων όλων των ηλικιών, ηλικιακών κατηγοριών εκτός Αθηνών, ώστε να κάνουν ταξιδάκια τα παιδιά ή ακόμη και το καλοκαίρι, όπως σας λέω, σε κάποια camp, σε κάποια ξενοδοχεία. Γενικώς να κάνει πρωτοβουλίες τέτοιες που να νιώσουν τα παιδιά ότι είναι, όχι ότι δεν είναι, ότι αυτό που κάνουν είναι πολύ ευχάριστο. Άρα ξεκινώντας από αυτό, έχει πετύχει να είναι χαλαρά τα παιδιά και να αποδίδουν αυτά τα οποία πρέπει. Και μέσα από αυτή την ευχαρίστηση έχει φτιάξει ταυτόχρονα όχι πρωταθλητισμό, γιατί ο πρωταθλητισμός ενδεχομένως έχει και άλλα πράγματα και που είναι αρνητικά και λίγο σαν έννοια, να φτιάξει αυτή την ομάδα, την Α, την πρώτη ομάδα των γυναικών και βεβαίως και τα υπόλοιπα τμήματα, τα ηλικιακά, από τα οποία βγαίνουν τελικά και ταλέντα. Άρα το βασικότερο κομμάτι, γιατί να έρθει κάποιος να ασχοληθεί με την Αθηναϊκή από την πιο μικρή ηλικία, θα του έλεγα ότι θα συναντήσει πράγματα τα οποία σε άλλες ομάδες ενδεχομένως δεν θα τα βρει εύκολα. Μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, με την βοήθεια βέβαια και των υπολείπων ανθρώπων που ανέφερα, του κ. Μπονίση και τη κυρία Καζαριά, και άλλων ανθρώπων που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα ονόματα του, πρόκειται να σα τα πω, αλλά με προτεργάτες αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουν πράγματα τέτοια που θα έρθουν οι γονείς με τα παιδιά τους στο σύλλογο. Από εκεί πέρα, όταν θα γίνει αυτή η αρχή, είναι σίγουρο ότι θα αγαπήσουν αυτό το οποίο κάνουν τα παιδιά και γιατί βρίσκονται σε ένα χώρο αθλήματος, αλλά και γιατί γίνεται σωστή δουλειά, με αποτέλεσμα αυτό να βγει διαχρονικά και να φτάσει βεβαίως στην πρώτη ομάδα που κάποιος άνθρωπος, όπως και εγώ ενδεχομένως, γιατί όχι να σας το πω ότι η δική μου δουλειά είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ το νιώθω, να πάρω από ένα επίπεδο και να πάω σε ένα ανώτερο. Και βεβαίως αυτό που επιθυμώ είναι και ο επόμενος από εμένα προπονητής να πάρει το δικό μου επίπεδο και να το πάει ακόμη πιο ψηλά. Έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να δουλεύουμε όλοι στη δουλειά μας. Σε αυτό που αγαπάμε τουλάχιστον. Δεν είναι επάγγελμα, για μένα είναι κάτι το οποίο το αγαπάω και το κάνω πρωτίστως. Μπορεί να έχω οικονομικά ωφέλη, αλλά δεν το βλέπω σαν επάγγελμα. Το βλέπω σαν αγάπη. Κάτι το οποίο θα το προχωρήσω, θα το μεγαλώσω, θα το αυξήσω. Άρα αυτό είναι ο βασικότερος λόγος που θα πρότεινα σε κάποιους ανθρώπους να έρθουν κοντά. Με τις κοπέλες τους, με τις κόρες τους, με τα παιδιά τους γενικώς, να δουν ότι ο σύλλογος δουλεύει σαν οικογένεια, να δουν ότι πραγματικά γίνεται καλή δουλειά. Εγώ μπορώ να το υπογράψω για τον εαυτό μου, αλλά να το δουν ήδη και να το καταλάβουν και θα είναι το βασικότερο κίνητρο για εκείνους για να έρθουν κοντά μας. Φέτος κληρωθήκατε στον τέταρτο όμιλο. Είστε με τον Γιάσον Ηλίου, με τα Βρυλίσια, Νέες Δραπετσόνας, Αθλητικός Σύλλογος Ποντιών Δραπετσόνας και ομάδα από τη Ρόδο και από την ΚΟ. Ποια εικόνα σχημάτισες για τον όμιλο? Δεν μπορώ να σας πω το τι θα κάναμε με τις αντίπαλες αυτές τις ομάδες. Οφείλω να σας πω ότι είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Η διέστηση ήταν ότι η ομάδα με τα φιλικά τα οποία είχαμε κάνει αρκετά δυνατά, όπως σας είπα, και μια αλφαεθνική κατηγορία ομάδες, έδειχνε ότι η ομάδα έχει τα πατήματα πλέον στο γήπεδο ώστε να πετύχει πράγματα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας ήταν πραγματικά αυτό το οποίο επιθυμούμε, η ομάδα να είναι στα αλφαεθνική. Δουλεύουμε με υποδομές, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον και με βάση αυτά που μου λέει ο πρόεδρος, και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τη δουλειά κανενός προηγούμενου προπονητή. Ξαναλέω, δεν είμαι άνθρωπος που αμφισβητώ πράγματα. Εγώ είμαι άνθρωπος εδώ για να συνεχίζω τη δουλειά κάποιου ανθρώπου και να την πηγαίνω παραπάνω σκαλοπάτια. Έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις και τα προηγούμενα χρόνια και με επιλογή του πρόεδρου αλλά και από τους προπονητές οι οποίοι περάσαμε. Άρα αυτό το υλικό το οποίο βρήκα ήταν αρκετά καλό. Σίγουρα κάποιες χρονιές μπορεί να είναι λίγο καλύτερες, κάποιες να είναι λιγότερο καλύτερες, αλλά δουλειά γίνεται πραγματικά στην Αθηναϊκή. Αναστασία, πώς νιώθεις όταν παίζεις ποδόσφαιρο, όταν κάνεις την προπόνηση? Δεν ξεχνά όλα και focus στο game, εκεί. Είσαι αμυντικό χαφ, αλλά βάζεις και γκολ, έτσι. Εσύ αναλαμβάνεις τα στημένα, δηλαδή, έχεις πάρει την εντολή από τον coach? Ναι. Μου λέει, ναι, υπάρχουν και άλλες παίκτες που χτυπάνε το φάουλ. Κάνουμε διάφορες κοπίνες ουσιαστικά που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ανάλογα τις θέσεις και κάθε παίκτρια ποια είναι το δυνατό της σημείο. Η Αναστασία είναι μέσα στο ευθύβολο σουτ κυρίως, γιατί έχει αυτό που λέμε το δυνατό σουτ. Οπότε να εκμεταλλευόμαστε κυρίως τον άξονα, αλλά στα χτυπήματα γιατί μπορεί αντίστοιχα με τη δύναμη αλλά και την τεχνική της να κατευθύνει και την μπάλα σωστά εκεί που πρέπει. Ωστόσο, είναι μέσα στις στημένες φάσεις πάρα πολύ. Έχεις μετρήσει πόσα γκολ έχεις πετύχει σε όλη σου από όταν? Δεν τα μετράω. Όχι, δεν τα μετράω. Ποια κοπέλα είναι από τα αριστερά, ας πούμε, που θα κάνει τη σέντρα? Φιντάι, η Θεοδόρα. Η Θεοδόρα. Από τα δεξιά?
Τα δεξιά βολεύει νομίζω. Ναι. Ανεβαίνει από τον back, κάνει το overlap και φεύγει κάτι σε δεξιά. Και το μηχανάκι της ομάδας, είσαι εσύ? Όχι. Το μηχανάκι που... Που τρέχει. Που τρέχει είναι η Δόμνα, η Βαλτίδη, η μικρή μας. Mm-hmm. Είναι τριχαντήρι που λένε. Τρέχει παντού. Και αυτή που κάνει τα μαρκαρίσματα, που κόβει την αντίπαλη ποδοσφαιρίστρια. Θα έλεγα η Φιγένη, η Ματζάνα. Δεν ξέρω αν την αναφέρετε. Ναι, κάνει κάποια πλειοψήματα. Ωραία. Ωραία. Playmaker. Αυτή που δίνει τις πάσες για γκολ, ποια είναι? Σε αυτό το κομμάτι είναι και η Αναστασία μέσα, ναι, είναι που συζητάμε. Θα το έλεγα. Ναι, έτσι. Βγάζω εκείνη από τη δυσκολία, γιατί μπορεί να μην το έλεγε προσπαθώντας να διατηρήσει low profile που λέμε, αλλά είναι και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Δίνει την πάσα. Θα δώσει την μπάλα. Έχουμε την Κωνσταντίνα τη Μιλωνά, η οποία αντίστοιχα είναι η κοπέλα που σας έχουμε πει ότι είναι η κοπέλα με τις περισσότερες εμπειρίες στη θέση που ενδεχομένως τη χρειαστούμε. Γενικώς στον άξονα υπάρχουν 2-3 ακόμη κορίτσια τα οποία μας δίνουν στη λύση ανάλογα την ημέρα και τον αντίπαλο. Αν δεν δώσεις την πάσα στη συμπαίκτρια σου που είναι δίπλα σου και τη δώσεις σε κάποια άλλη, θα σου φωνάξουνε, θα υπάρχουν... Η παίκτρια μέσα όχι, ο coach μπορεί να μου φωνάξει. Που βλέπει ότι έχω την ευκαιρία να δώσω την μπάλα για μια καλύτερη ευκαιρία και τη δώσω αλλού, εντάξει. Ή αν κάνεις, δεν δώσεις την πάσα και κάνεις το shoot και η μπάλα πάει out και είναι μεγάλη ευκαιρία σε καθοριστικό σημείο του αγώνα. Σε καθοριστικό σημείο, στα Ελληνίδα που λέμε, και γι'αύτε, τότε μπορεί και να το ακούσω λίγο. Αλλά θα προσπαθήσουμε για την επόμενη φάση όσο προλαβαίνω. Τα πέναλτι, ποια παίρνει την ευθύνη? Τα πέναλτι! Εσύ! Χτυπήσατε φλέβα. Όχι! Στο προηγούμενο πρωτάθλημα χτύπησα ένα, στην πρώτη αγωνιστική. Ευτυχώς μπήκε. Στα επόμενα δεν χτύπησα εγώ, λόγω τραυματισμού. Όταν χτυπάς το πέναλτι, τι σκέφτεσαι, δηλαδή, κοιτάς την τερματοφύλακα, αν θα... Για πες μου, τι... Κοιτάξτε, αναλόγως στη στιγμή. Αν κρίνεται το μάτσο από το πέναλτι, έχεις ένα παραπάνω από άγχος. Αν, εντάξει, έχεις προβάδισμα στον γκολ και μπορείς να κάνεις... Έχεις περιθώριο να αστοχίσεις, π.χ. δεν έχεις τόσο άγχος. Τσεκάρεις από όλο τον αγώνα πώς είναι η τερματοφύλακα, πέφτει, δεν πέφτει, είναι καλή στα πλησίματά της το ένα το άλλο και κρίνεις. Αν πέφτει, προσπαθείς να χτυπήσεις ψηλά γωνίες. Αν δεν πέφτει, χαμηλά γωνίες εξίσου. Οπότε κάπως έτσι πάει. Coach, ωραία τα λέει η Αναστασία, έτσι. Θα σταθώ λίγο στο κομμάτι το τι γίνεται αν γίνει κάποιο λάθος μέσα. Υπάρχουν κάθε προπονητής κάνει το δικό του τρόπο κουτσαρίσματος. Υπάρχουν δηλαδή στιγμές που μπορεί να πεις ότι εγώ θα κάτσω, δεν θα μιλήσω, θα σημειώσω τα λάθη κτλ. Ώστε να αφήσω το παιχνίδι και βεβαίως την επιλογή της κάθε παίκτρια. Γιατί αυτά πρέπει να δουλέψει, θα έχει δουλέψει ήδη στην προπόνηση. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνει κάτι μέσα στο παιχνίδι. Θεωρητικά πάντα. Την άλλη, υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει, αν βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες ή μεγάλες ή μικρές αδυναμίες της ομάδας σου, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Εκεί ενδεχομένως χρειάζονται αυτές οι ενέσεις που λέμε, μπορεί να είναι κάποια φωνή, μπορεί να είναι κάποια καθοδήγηση, κάτι που να πει σε εκείνη τη στιγμή ώστε να αλλάξει λίγο τη ροή του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει με το παιχνίδι. Δεν είμαι άνθρωπος που πάω να ξεφύγω. Μπορώ να ξεφύγω όμως. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά μπορεί μία ή δύο φορές μέσα σε μια ποδοσφαιρική χρονιά να πω και εγώ εκτός εαυτού, αν δω από του ανθρώπου, από του παίκτε, τι παίκτε που παίζουν μέσα σε εκείνη τη στιγμή, ότι ένα παίκτη μπορεί να μου δώσει άνετα το 7, το 8. Από οτιδήποτε και να είναι αυτό, από τη φυσική κατάσταση, από την ταχύτητα, τη δύναμη, από τον τρόπο γενικώς που αγωνίζεται, που μπορεί εκείνος ο παίκτης να είναι βαρόμετρο για την εικόνα των υπολείπων και δεν μου δίνει αυτός ο παίκτης αυτά τα οποία θέλω, μπορεί να γίνω εξωτερικό. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε ηρεμία να δώσω αυτό που πρέπει να δώσω στα κορίτσια για να μου δώσουν και εκείνες αυτά που έχουν στο γήπεδο. Coach, τα κορίτσια ακούνε, η Αναστασία ακούει, αν. Μέσα σε αυτό το οποίο ζητάω, πραγματικά, όπως σας είπα, έχουμε κάνει μια προσπάθεια και παίρνουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά τα οποία ζητάμε στο γήπεδο. Σίγουρα μια καινούργια χρονιά, όπως ήταν η περσινή, δεν είχα την απέτηση από την πρώτη χρονιά τα κορίτσια να κάνουν πράγματα που ήθελα μέσα στο γήπεδο. Όμως φέτος η χρονιά ήταν διαφορετική και πιστεύω ότι εννοείται ότι αυτό, ότι όσο περισσότερο δουλεύει κάποιος και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα γνωρίζεται με τους παίκτες του, τόσο πιο εύκολα γίνουν πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Αναστασία, η βράχος στην άμυνα, ποια είναι? Η Τζέ. Να συζητηθεί. Τόσα χρόνια, Τζέ. Τα κόρνερ, ποια τα έχετε? Εσύ.
Εσύ εκτελείς το corner. Εσύ εκτελείς τα foul. Άρα εσύ αναλαμβάνεις την ευθύνη αν η ομάδα δεν πάει καλά. Έτσι. Έχει μεγάλη συμμετοχή. Τι να δώστε το βάρος πάρω, τι να κάνω. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν τακτικές ανάλογα το παιχνίδι και ανάλογα τις παίκτες που έχουμε μέσα που πραγματικά η Αναστασία μπορεί να πάρει πιο πολλές πρωτοβουλίες ή ανάλογα αν υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε γιατί μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό εκείνη τη στιγμή. Και μια άλλη παίχτρια να μας δώσει κάτι καλύτερο με το αριστερό της πόδι στις εκτελέσεις, θα δοθούν κάποιες διαφορετικές οδηγίες. Δουλεύουμε στην τακτική, παρόλο που το γήπεδο του 11, όπως σας είπα, το 11 μας λείπει. Δουλεύουμε στην τακτική όσο μπορούμε στο 9x9 κυρίως και προσπαθούμε να κάνουμε πραγματάκι. Ωραία. Coach, τι να περιμένουμε από την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, εάν και εφόσον έχουμε τη φετινή σεζόν επανέναρξη της Β' Εθνικής Γυναικών. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πιστεύω ότι το ερωτηματικό θα το βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ουσιαστικά από το 0 ξανά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό λόγω των συνθηκών του κοροναϊού. Σίγουρα θα έχουμε λογικά κάποια περίοδο προετοιμασίας 3 εβδομάδων. Γι' αυτό λέω ότι αν μας ξεκινήσει η ΕΠΟ από την επομένη 4 του μηνός είναι η έναρξη. Πιστεύεις αυτό το χρονικό διάστημα των 3 εβδομάδων είναι επαρκές? Δεν είναι επαρκές. Δεν θα μας φέρει. Μια προετοιμασία, λογική προετοιμασία είναι από 6-8 εβδομάδες, μιλάμε έτσι. Δηλαδή, αν τελειώναμε τώρα το καλοκαίρι και πρέπει να ξεκινήσουμε, θέλουμε από 6-8 εβδομάδες για να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία. Βέβαια, το μιλάμε ότι θα πρέπει να φέρει σε ευχή κατάσταση τα παιδιά εκεί που θέλει. Τακτικά έχουμε κάνει κάποια πραγματάκια. Οπότε το 6-8 είναι ενδεχομένως το άριστα. Αν βγάλουμε το κομμάτι της τακτικής που okay, έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο, θα θέλαμε από 4-6 εβδομάδες. Θα ήταν το σωστό για να γίνει προετοιμασία αυτή τη στιγμή. Για να φέρει ξανά τα κορίτσια στη φυσική κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Αν όμως μας δώσουν το δικαίωμα των 3 εβδομάδων και μας βάλουν στο πρωτάθλημα, έχουμε ερωτηματικά. Σίγουρα θα έχουμε κάποιους τραυματισμούς οι οποίοι θα οφείλονται κυρίως στην ανυπαρξία προπονήσεων, όχι ανυπαρξία, γιατί σίγουρα κάνουμε ατομικές προπονήσεις αυτό το διάστημα, αλλά δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία είμαστε. Θα έχουμε κάποια προβλήματα στο να ξαναξεκινήσουμε από το 0. Το πει θα το βάλουμε πάλι ψηλά σε κάθε περίπτωση. Αναστασία, τι να περιμένουμε από την ομάδα, τη δική σου τοποθέτηση θέλω. Σίγουρα έχουμε μαζέψει τόσο διάστημα πολλή ενέργεια, οπότε θα ξεδώσουμε πιστεύω. Εντάξει, σίγουρα όπως είπε και η coach, το θέμα των τραυματισμών θα υπάρξει. Όμως από διάθεση και από θέληση πιστεύω θα είμαστε στο 100% και όλα τα άλλα φτιάχνονται. Αφού υπάρχουν αυτά τα δύο, θα τα φτιάξουμε. Τι να κάνουμε. Και από την Αναστασία Λάζαρη, τι να περιμένουμε. Τι να περιμένουμε, το καλύτερο της εαυτό πιστεύω και θέλει να πιστεύω. Και πού θα ήθελες να αφιερώσεις όλα όσα έχεις πετύχει στο ποδόσφαιρο μέχρι την προηγούμενη σεζόν. Τα γκολ που πετυχαίνεις, τα αφιερώνεις κάπου. Όχι. Δεν τα αφιερώνω. Προσπαθώ να δώσω το καλύτερο μου αυτό για την ομάδα και το αφήνω εκεί. Δεν έχω ούτε να αφιερώσω στους γονείς μου. Θα πανηγυρίζεις έντονα. Όχι. Αν έχω μαζέψει πολύ έτσι πάθος μέσα μου, πανηγυρίζω. Ναι. Αλλά πιο πολύ θα πανηγυρίσω για τον κόλλο μια άλλη παίκτη παρά για το δικό μου. Δεν μου βγαίνει τόσο το δικό μου, αλλά καλύτερα για να το σκοράρει κάποια άλλη. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, coach, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή της Αθηναϊκής Αγίου Δημητρίου Παναγιώτη Χιώτη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες, coach, να τους πεις? Πολύ, η πρώτη μου ευχή είναι ξανά μέσα στα γήπεδα υγιής και γρήγορα. Η βασικότερη ευχή. Το κομμάτι του ποδοσφαίρου γυναικών, σε όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι του ποδοσφαίρου, θέλει πολύ προσπάθεια. Η προσπάθεια που γίνεται από τους προέδρους, από όλους τους συλλόγους γενικά, είναι αξιέπαινη. Ενδεχομένως θα πρέπει και η ΕΠΟ να σταθεί λίγο περισσότερο και να σταθεί οικονομικά πρωτίστως κοντά στις ομάδες. Τα κορίτσια θεωρώ ότι δεν έχουν να ζηλέψουν πράγματα από τους άντρες. Άλλο κομμάτι ο σωματότυπος, παρόλα αυτά μπορούν να μετρήσουν πράγματα στο γήπεδο και τακτικά κυρίως, αλλά και αγωνιστικά. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς είναι αρκετά πίσω, θέλει και μπορεί να αναπτυχθεί και να μας δώσει σίγουρα και επιτυχίες και αυτό σε κομμάτι εθνικής ομάδος. Αρκεί, όπως καταλαβαίνω, να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα που αφορούν τα γηπεδικά και τα οικονομικά των ομάδων. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν
coach στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η προβολή. Το βασικότερο για μένα είναι ότι. Δεν υπάρχει ανάλογη προβολή, δηλαδή. Σωστά, σωστά. Δηλαδή, μπορείτε εύκολα να ακούσετε σε μια αθλητική εκπομπή Κυριακής για τα αποτελέσματα, ξέρω εγώ, της ΑΒ Εθνικής. Πολύ δύσκολα ή των ανδρών. Των ανδρών. Σωστά. Πολύ δύσκολα ή καθόλου δεν θα αναφερθεί αυτή η εκπομπή, γιατί προφανώς δεν έχει ακόμη διαφημιστεί τόσο το ποδόσφαιρο γυναικών, ώστε να μπορέσει να τραβήξει τελικά και τους σπόνσορες, τους ανθρώπους που ενδεχομένως θέλουν να βρεθούν κοντά σε ομάδες και να ακουστούν ενδεχομένως στο μέλλον, με αποτέλεσμα και το ποδόσφαιρο γυναικών να έχει μείνει σχετικά πίσω. Ελάχιστες ομάδες είναι αυτές οι οποίες το έχουν πετύχει και κυρίως έχει να κάνει με την πρωτοβουλία ανθρώπων ή μεγάλων ΠΑΕ πίσω από τις ομάδες των ανδρών που βοηθούν τις ομάδες των γυναικών, το αντίστοιχο αθλήματα των γυναικών, λίγες ομάδες. Αναστασία, εσύ τι πιστεύεις, ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν? Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο coach. Και θα συνεχίσω με ένα άλλο έτσι, θέμα, ότι ένας γονιός, αν κάνει κορίτσια, δεν θα πει «Α, ωραία, θα πάω να μάθω την κόρη μου ποδόσφαιρο». Αν δεν δείξει το παιδί ότι έχει μια κλίση προς τα εκεί, δεν υπάρχει στο μυαλό, όχι μόνο των γονιών, γενικώς. Αν οι γονείς δεν προέρχονται από τον αθλητισμό, από τον χώρο του αθλητισμού. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα, πώς να το πω, συσταγωγικό ταμπού. Δεν υπάρχει. Ενώ όταν γίνεται ένα γόρι, λέμε ωραία, θα γίνει ποδοσφαιριστής, θα το πάμε σε μια ομάδα, να παίξει μπάλα κτλ. Κτλ. Ενώ τα κορίτσια τα προορίζουμε για κάτι άλλο, χορό, μπαλέτο, ξέρω εγώ. Και αν δεν δείξει το παιδί από μόνο του ότι έχει ταλέντο, κλείσει αυτό, θα αφαιθεί έτσι όπως θα δείξει. Ωραία. Θέλω και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού της Αθηναϊκής Αγίου Δημητρίου Αναστασίας Λάζαρη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες να τους πεις εσύ, Αναστασία? Να συνεχίσουν αυτό που κάνουν και να το κάνουν καλά όσο το δυνατόν. Με σεβασμό και αγάπη προς το άθλημα και στα κορίτσια, τις γυναίκες που το ακολουθούν. Και να προσπαθούν συνεχώς να το αναβαθμίσουν, να το προωθούν, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκα εγώ. Ωραία. Που βρήκα ήδη κάτι πολύ καλό. Πάντως, πριν να κλείσουμε, δεν έχεις παράπονα από τον πρόεδρο, έτσι? Ο πρόεδρος δεν ακούει, δεν είναι μαζί μας. Όλα καλά είναι. Εμείς τον πρόεδρο το θέλουμε πάντα κοντά μας και ειδικά όταν καμιά φορά είναι μετά από νίκη χαρούμενος, του λέμε πρόεδρε, πες τα αποδυτήρια και πες μας τι θα γίνει μετά από το παιχνίδι. Πού θα πάμε? Δεν είναι. Κοιτάξτε μας το πριν. Ναι, δεν είναι γλύψιμο. Έτσι, προς Θεού. Αυτά που λέω τα εννοώ και τα έχω βαθιά μέσα μου. Οπότε δεν έχω κανένα συμφέρον ούτε από καλά λόγια χωρίς να ισχύουν, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και μακάρι να έχουμε πανέναρξη προπονήσεων και αγωνιστικής δραστηριότητας, ώστε η επόμενη συνέντευξη να γίνει στο γήπεδο, έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Σας περιμένουμε στην έναρξη των προπονήσεων και στο πρώτο μας παιχνίδι, να μας βοηθήσετε κι εσείς με την προσπάθεια και την αξιέπαινη προσπάθεια δική σας, να προβάλλετε το ποδόσφαιρο γυναικών, συνεχίστε την προσπάθεια την οποία κάνετε, γιατί ξέρω ότι είναι αγάπη, είναι χόλη και από τη δική σας την πλευρά. Και απλώς, coach, αν κάποιος γονιός θέλει να φέρει την κόρη του στην Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, πού μπορεί να απευθυνθεί, πού θα απευθυνθεί? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα site, στο Facebook, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες οι οποίες μπορείτε να βρείτε, μπορούν να βρουν οι άνθρωποι, τα τηλέφωνα επικοινωνίας που θα μιλήσουν είτε απευθείας με τον κύριο Πλουγιανόπουλο είτε με την Γενική Αρχηγό του Τμήματος, την κυρία Ράνια Καζαριά. Θα τους κατευθύνει, είναι επικοινωνιακοί και οι δύο οι άνθρωποι. Θα μάθουν όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται και βεβαίως και μόνο που θα έρθουν από το γήπεδο και θα δουν τα υπόλοιπα κορίτσια ή ακόμη και για αγόρια, μιλάμε στις υποδομές που βλέπουν και θα χαίρονται και χαίρονται τα παιδιά, θα πάρουν από μόνοι την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ.